Καλώς ήρθατε φίλοι μας, καλώς σας βρίσκουμε, Πειραϊκή Εκκλησία και Ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ξεκινάμε με ένα βιβλίο που προτείνουμε όπως συνήθως. Η Μερσίνη Βιγκοπούλου, διακεκριμένη από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σύνολο του έργου της, έγραψε για παιδιά και φήβους το βιβλίο με τίτλο «Κάποτε στη Μακεδονία». Το έργο τιμήθηκε το 2007 με το πρώτο βραβείο πεζού λόγου της Ένωσης Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος σε καλέσθητη έκδοση με εικόνες της Αγγελικής Δελεχά. Όταν η προσωπική νηπτική εργασία και προσευχή, φίλοι μας, η λειτουργική προσευχή της Εκκλησίας και η καλλιτεχνική δημιουργική εικονογραφική λειτουργία, τα τρία αυτά ρεύματα συναντώνται και γίνονται ένας ποταμός, τότε ο προσευχόμενος καλλιτέχνης, εργαζόμενος στα όρια της εικονογραφικής του τέχνης, συλλειτουργεί και συνδημιουργεί μαζί με τη λειτουργό και δημιουργό Θεία Χάρη στις μορφώσεις και μεταμορφώσεις του μυστηρίου, της μορφής και υποστάσεως. Έτσι λοιπόν θα πραγματοποιηθούν 5 συναντήσεις είσοδοι στην τριπλή λειτουργία προσωπική, εκκλησιαστική και καλλιτεχνική του μυστηρίου της μορφής. Το μυστήριο της μορφής, είπαμε, και εισηγητής θα είναι ο Κώστας Λουδοβίκος, ο οποίος είναι εικαστικός, εικονογράφος, νομικός και συγγραφέας. Μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό το σεμινάριο που απευθύνεται σε φοιτητές στις σχολές καλών τεχνών, σε θεολόγους, φιλολόγους, σε αγιογράφους, σε γραφίστες, εικονογράφους, ιερείς, φωτογράφους αλλά και ζωγράφους. Συνολικό κόστος συμμετοχής για παρακολούθηση όλου του κύκλου 70 ευρώ, ενώ για μεμονωμένη συνάντηση 20 ευρώ. Μια πολύ όμορφη δουλειά. Διεξάγεται στο βιβλιοπωλείο Πλό, Χαριλάου Τρικούπη 6-10, στο εμπορικό κέντρο Atrium. Δηλώσεις συμμετοχής 211-111-98-900. Περισσότερα βέβαια μπορείτε να μάθετε και στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Το διοργανώνουν οι εκδόσεις εν Πλό. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κώστα Λουδοβίκο στην εκπομπή μας. Καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και θα μας μιλήσετε για αυτό το μυστήριο της μορφής. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα σεμινάριο, ένα σεμινάριο τέχνης που ακριβώς διοργανώνει η εκδόσεις εν Πλό. Βέβαια. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Καταρχάς, πώς το σκεφτήκατε, ποια ήταν η έμπνευση αρχική για να γίνει αυτό? Στην πραγματικότητα είναι για μένα ένας σταθμός μιας μακριάς πορείας. Η ενασχόληση με την τέχνη, η ενασχόληση με την αισθητική, στην πραγματικότητα φτάνει στο θεμέλιο, στο βάθος. Δηλαδή είναι ενασχόληση με την ποίηση, με το ποιήν. Έτσι με τον τρόπο αυτό φτάνουμε πάρα πολύ βαθιά, φτάνουμε στο ότι η γνώση, κάθε γνώση είναι μια ποίηση, όπως μας λέει και στην αρχή της Αυροσδεριστίας ο Χάισενμπεργκ. Δηλαδή, εάν θέλουμε στον κόσμο των μικρών σωματιδίων να προσδιορίσουμε την ταχύτητα, πρέπει να επεμβούμε, να αλλάξουμε, να αλλάξουμε και να επεμβούμε στη θέση των σωματιδίων. Εάν θέλουμε να εξακριβώσουμε τη θέση, πρέπει να επεμβούμε στην ταχύτητα. Έτσι στην πραγματικότητα δεν έχουμε, και αυτό το θέμα δεν το έλυσε ούτε η αρχαία Ελλάδα, δεν έχουμε έναν τρόπο να αντιληφθούμε τι είναι το «ον». Πώς αντιλαμβάνεται κανείς το υπάρκτο, κύριε Λουδοβίκο? Αυτό ακριβώς είναι ένα τεράστιο θέμα. Οι αρχαίοι δεν μπόρεσαν να λύσουν στην ουσία το θέμα της ιστορίας, το θέμα του γίγνεσθε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Πλάτωνας κατακρίχεται από την ιδέα αυτή του αγαθού. Η ιδέα του αγαθού τι είναι? Είναι δηλαδή το αληθινό, δεν είναι εντός του κόσμου αυτού. Είναι η θεωρία του Πλάτωνα για το σπήλαιο, για τη γνώση αυτή. Είναι η θεωρία του για την εκστατική αυτή οδό προς στην ιδέα του αγαθού. Στον Πλωτίνο από την άλλη μεριά έχουμε πάλι έναν εκστατικό δρόμο προς το εν, προς το μυστηριώδες εν. Τέλος του Πλωτίνου είναι όταν το εν αυτό, δηλαδή το αληθινό, μαζί με το νου μας, εκτός σώματος, γίνουν ένα. Η δυσκολία τους δηλαδή είναι να αντιληφθούν τον χρόνο,
τον κόσμο, το σώμα. Και αυτό είναι παράξενο, γιατί η αρχαία ελληνική δημιουργία, παρόλο που καταφάσκει στο σώμα, καταφάσκει με έναν τρόπο αρχιετυπικό, διανοητικό. Μάλιστα. Δηλαδή ο τρόπος στην πραγματικότητα, ο προ εκτός Χριστού και προ Χριστού του σύμπαντος κόσμου, αλλά κυρίως της Ελλάδος, είναι ένας κόσμος που δεν ξέρει πώς να διευθετήσει το σώμα. Δεν ξέρει πώς να διευθετήσει αυτό που ο Πλωτίνος λέει, το κατώτερο μέρος της ψυχής που ενώνεται με το σώμα. Δηλαδή τις διαθέσεις του σώματος, το θυμοειδές. Δεν τα έχει καλά με το σώμα ή απλά δεν ασχολείται μαζί του. Τι νομίζετε? Ναι, στην πραγματικότητα θεωρείται το σώμα φυλακή στην αρχαία αντίληψη. Είναι κατώτερο γιατί μας συνδέει με τις αισθήσεις οι οποίες παραπλανούν, όπως μας λέει ο Πλάτωνας. Οι αισθήσεις παραπλανούν. Τα παιδιά στην ιδανική πολιτεία οφείλουν να μάθουν γεωμετρία και αριθμητική, ακριβώς γιατί αυτό είναι συλλήψεις διανοητικές των ενιών και όχι των πραγμάτων των ίδιων. Δηλαδή ο Πλάτωνας γι' αυτό και εξορίζει τους ποιητές, δεν εμπιστεύεται τα αισθήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας μιλάει πάρα πολύ για το σήμερα, μας μιλάει πάρα πολύ για αυτό. Εδώ και 2000 χρόνια μετά Χριστόν εμείς στην ουσία καταφάσκουμε στο συναίσθημα, καταφάσκουμε στο σώμα, καταφάσκουμε στο θυμό, στη θέληση κτλ. Ενώ για αυτούς είναι αρχές, αφορμές, είναι αφορμές για να παραπλανηθεί ο νους. Ωστόσο δηλαδή, το γύμναζαν το σώμα και Λουδοβικό, του έδιναν σαν να λέμε αρετές, να, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τα αθλήματα, όλα αυτά έδιναν σημασία στο σώμα. Ακριβώς. Αλλά, παρόλα αυτά, το σώμα, δεν έχουμε δυστυχώς εκπομπή ήχου, δεν έχουμε εικόνα να βλέπαμε και τα αρχαία γάρματα, τώρα αυτή τη στιγμή που τα μπορούσαμε να τα προβάλλουμε στο σεμινάριο θα το κάνουμε αυτό, ή τις αγγειογραφίες. Θα δούμε ότι το σώμα αυτό, όπως λένε και όλοι οι μελετητές, η παράσταση του σώματος ακριβέστερα, είναι αρχιετυπική. Είναι στην πραγματικότητα μια αφορμή να εκκαινωθεί όλο το οπτικό εικονιστικό υλικό μας. Τι εννοείται αρχιετυπική, για να καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας? Ενώ στην πραγματικότητα ο Πλάτωνας κατηγορεί την αρχαία ζωγραφική, την αρχαία τέχνη, ότι μιμείται, και έτσι είναι μίμηση μιμημάτων, γιατί ο κόσμος μας είναι μίμηση των αρχιετύπων ιδεών, δηλαδή το αληθινό, το υπαρκτό είναι οι ιδέες. Τα πράγματα γύρω μας που αντιλαμβάνονται αισθήσεις είναι μιμήσεις των ιδεών. Ο ζωγράφος μιμείται τις μιμήσεις των ιδεών. Ενώ λοιπόν στην πραγματικότητα έχουμε μιμήσεις για να στερεώσουμε αυτό το ροϊκό που είναι όλο αυτό το μυστήριο της στιγμής. Γιατί ο άνθρωπος και τα όντα είναι όλα ζωντανά. Η σύγχρονη φυσική μας λέει ότι ακόμα και η γη, το σύμπαν είναι ζωντανό. Κάθε στιγμή είναι επόμενος κόσμος. Η επόμενη στιγμή είναι επόμενος κόσμος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για να το θεμελιώσουν, καθώς δεν έχουν τη φωτογραφία για να παραπλανηθούν περισσότερο, έτσι, η φωτογραφία μας παραπλανεί ακόμη περισσότερο, γιατί παγώνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να αποφύγουν αυτό, το ότι είναι αθεμελίωτο, καθώς τρέχει και δεν ξέρουμε πού πάει, αυτό τα πάντα ρή του Ηρακλήτου είναι βασανιστική ρήση. Δεν τους ικανοποιεί στην πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν θέλουν να πάνε στο αληθινό, πάνε στην ιδέα, στη σύλληψη. Ο αληθινός κόσμος των ιδεών είναι ο αληθινός. Ο άλλος είναι ο κατώτερος κόσμος που ρέει, που δεν τον ελέγχω, δεν ξέρω πού και πώς με οδηγεί. Και στην πραγματικότητα η αρχαία ελληνική τραγωδία αναλαμβάνει να μας δείξει ότι αυτό το πράγμα που τρέχει διαρκώς περιέχει πάρα πολύ φόνο, που μέσα από τον πολύ φόνο και από το πολύ αίμα έρχεται η κάθαρση και μας βάζει σε αυτό που ο Απόστολος Παύλος θα πει, ας πούμε, το μυστήριο «Ω ουθέλω τούτο πράσω και ω πράσω τούτο ουθέλω». Είναι η φοβερή αντίφαση του ανθρώπου. Βλέπετε λοιπόν πως η τέχνη για να αποφύγει όλα αυτά, η οπτική τέχνη, το βλέπουμε στα αγάλματα, το βλέπουμε και στα αγγεία, δίνει στις μορφές ένα αρχιετυπικό σφρίγος. Λέει δεν θα τη μιμηθώ όπως είναι, γιατί είναι κατώτερο πράγμα. Θα δώσω στο ανδρικό σώμα οξύες γωνίες δύναμης και θα δώσω καμπύλες και μελωδία από το γυναικείο σώμα στο ανδρικό σώμα. Και στο γυναικείο σώμα που έχει μελωδία και κίνηση και σφρίγος, θα δώσω γωνιώδη δύναμη και οξύτητα ανδρική. Βλέπετε λοιπόν αυτό που φαίνεται μίμηση είναι κατασκευή. Αυτό είναι το φοβερό. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι φοβερό. Είναι δεν μπορεί λοιπόν να θεμελιώσει αισθητικά είναι... και οντολογικά την ιστορία ο αρχαίος. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Πράγματι, δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι, αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε, ναι. Ακριβώς. Είναι κατασκευή. Και στον Πλωτίνο, απ' την άλλη, έχουμε μια εκστατική άνοδο προς το εν. Δηλαδή πάλι αφήνουμε το κατώτερο μέρος της ψυχής και ενωνόμαστε με το ενώ ανώτερο μέρος της ψυχής. Όλα τούτα δείχνουν στην πραγματικότητα ότι ενώ αγαπά τόσο πολύ ο αρχαίος να αγκαλιάσει το σώμα, στην ουσία αγκαλιάζει ένα φάντασμα. Ενδεικτικό γι' αυτό είναι η κάθοδος στον κάτω κόσμο του Οδυσσέα, στο σχετικό κεφάλαιο της Οδύσσεως, και βλέπουμε πως αγκαλιάζει εκεί την Αντίκλια, τη μητέρα του, και είναι ένα φάντασμα. Ή ο Ευρυπίδης, ο οποίος μας μιλάει για την Ελένη και εφευρίσκει το είδωλο της Ελένης, ο αρχαίος μύθος παραλάσσεται στον Ευρυπίδη και μας λέει ότι εκεί πήγε ένα διανό πουκάμισο που λέει ο Σεφέρης, πήγε το προσωπείον της Ελένης. Η ίδια η ωραία Ελένη, που είναι από τα πιο παθητικά πρόσωπα, ας πούμε, το ζήτημα της ομορφιάς είναι τόσο περιπλεγμένο στην αρχαιότητα, η ίδια η Ελένη πηγαίνει στην Αίγυπτο. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό το οποίο για μας τους Ορθοδόξους, που θα έλεγε κανείς είναι η υλικότερη κατάφαση, το σώμα, γιατί ο Χριστός με το σώμα αυτό, λαβών το σώμα αυτό, αγιάζουν αυτό για μας, το έδωσε σε μας, και για μας μπορούμε να μιλήσουμε παρακάτω γι' αυτό, για τους Ορθοδόξους εννοώ, η ιστορία δεν είναι ατάκτως ερημένη δρόμοι, συμβάντα, γεγονότα, αλλά η ιστορία γίνεται άρτος και ο άρτος αυτός γίνεται σώμα και αίμα Κυρίου. Είναι φοβερή και η διαφορετική οπτική και η κατάφαση αυτή σε όλο το υπαρκτό. Γι' αυτό βλέπετε ο Άγιος Μάξιμος, όταν ερωτάτε τι είναι ο άνθρωπος, το σώμα, η ψυχή, απαντά ενιγματικά, μυστηριακά, είναι το όλον αυτού. Ο άνθρωπος είναι το όλον αυτού. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που αφορούν σίγουρα τη σύγχρονη φυσική και τη σύγχρονη φιλοσοφία. Όπου υπάρχει αυτή η σύγχρονη φιλοσοφία σήμερα. Ακριβώς. Πάντως, δεν τη βλέπουμε. Πάντως, ακόμη έχουμε, πώς να το πω, αυτή την αίσθηση που μας έρχεται από το παρελθόν, ότι το σώμα είναι κατώτερο, παρόλο που είμαστε στην Ορθοδοξία, παρόλο που τα λένε οι πατέρες, έχουμε αυτή την ενοχή του σώματος. Α, βέβαια. Έτσι. Έχουμε αυτή την ενοχή γιατί δεν είναι αντιληπτή ακριβώς η ησυχαστική οδός. Γιατί ακριβώς η ησυχαστική οδός, σύμφωνα με τους μεγάλους πατέρες, όχι μόνο με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, με τις ρίσεις και με την καταγραφή των βιωμάτων της Εκκλησίας από τη μεριά του, αλλά και από άλλους Αγίους μεγαλύτερους, μεγάλους επίσης, τους Καπαδόκες πατέρες, έχουμε την απόλυτη κατάφαση σε αυτό που λέγεται ησυχαστική οδός. Δυστυχώς έχει επικρατήσει να βλέπουμε την ησυχαστική οδό, θα έλεγα, αν βάζαμε την παραβολή του ασώτου Υιού, οι πιο πολλοί μένουν στο ότι ο άσωτος Υιός έχει φύγει, γίνεται περίπου και αυτός ένας χείρος, ένα γουρούνι, τρώγοντας χαρούπια κτλ. Έχει χαθεί. Γιατί δεν βλέπουμε ότι στην ουσία ο ησυχαστικός δρόμος είναι η στιγμή που ο άσωτος Υιός λέει: ελθώνησε αυτόν, θυμήθηκε το αξίωμα, τον πατέρα κτλ. Και έρχεται. Ο Χρυσόστομος ερμηνεύει την παραβολή ότι είναι ο δρόμος της προσευχής στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο άσωτος Υιός αρχίζει να επιστρέφει προς τον πατέρα και όλο τούτο είναι μια προσευχή. Έρχεται με τα ράκη του, έρχεται με τα έλκη, με τις πληγές, με όλα αυτά. Σκέφτεται ότι δεν είναι άξιος να πει στον πατέρα κτλ. Ο δε πατέρας αγκαλιάζει όλον αυτόν, του δίνει καινούργια ρούχα κτλ. Τι του δίνει καινούργια ρούχα, του δίνει να φάει. Του δίνει να φάει, του δίνει τράπεζα, του δίνει δαχτυλίδι. Και αυτά είναι σύμβολα όλα της δυνάμεως, της εξουσίας, του αξιώματος που λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, στο δρόμο αυτόν έχουμε μια μεταβολή. Μέσα στην Εκκλησία, αυτό που δεν κατανοείται, όταν μείνουμε μόνο στο ασκητικό κομμάτι, είναι ότι δεν γίνεται μόνο η απέκδυση του λεγόμενου παλαιού εαυτού. Και ποιος είναι αυτός ο παλαιός εαυτός, θα έχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Και πώς αυτό αποτυπώνεται στη μορφή και στην εικόνα. Αλλά γίνεται και μια μεταβολή. Αναδύεται ο νέος άνθρωπος της Χάριτος. Πώς αναδύεται αυτός ο νέος άνθρωπος της Χάριτος? Όχι ως γυμνός νους, όπως οι αρχαίοι μας λένε, ούτε ως μόνο σώμα, όπως πάει η σύγχρονη εποχή να μας πει. Αναδύεται με τα πάσης της κτήσεως ο νέος εαυτός μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ή να το της εικόνος απεικριβωμένο νη. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, όλο το συνέστημα, όλος ο θυμός, ο όλος άνθρωπος, το όλον αυτού,
ανέρχεται προς τον Θεό. Και αυτή είναι η χάρη της περιχωρήσεως. Δηλαδή σε ένα γενικό πλάνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε πρώτον την προσπάθεια να κάνουμε κάτι, παίρνουμε τα χαρίσματά μας και αυτή είναι η περιουσία μας. Και λέει ο Υιός, δώσ' μου την περιουσία, Πατέρα. Και καμία διαφωνία, του τη δίνει. Η περιουσία είναι η ουσία του νου, όπως λέει ο Παλαμάς, στην ερμηνεία αυτής της υπέροχης παραβολής που είναι όλο το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και λέει, μας πάμε να τα καταφέρουμε, να βρούμε την τύχη μας. Και προσπαθούμε στη ζωή μας. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή είναι η ζωή μας, τα χαρίσματά μας. Προσπαθούμε. Έτσι στην πραγματικότητα, μέσα στην Εκκλησία επίσης έτσι συμβαίνει. Λειτουργούμε λίγο σαν άρπαγες. Προσευχόμαστε για ένα έτοιμά μας, όχι για να είμαστε με το Θεό. Έτσι, αγαπούμε στην αρχή τουλάχιστον την κτήση. Ζητάμε αιτήματα διάφορα και όχι τον ίδιο το Θεό. Ζητώντας την κτήση λοιπόν βγαίνουμε έξω, στο Σεριάνι. Βγαίνοντας έξω παθαίνουμε όλα όσα κάνουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαστε στην πραγματικότητα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Λειτουργούμε σαν ληστές. Παίρνουμε, τρώμε, πίνουμε, δρούμε, αλλά δεν ξέρουμε πάλι τι να κάνουμε αυτή την καταγωγή μας. Πάλι είναι κάτι το οποίο μας διαλύει. Πάλι είναι κάτι το οποίο αποτυχαίνει, μας κάνει να αποτύχουμε. Αν ζητήσουμε τον Πατέρα, αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η τήρηση των εντολών είναι δύσκολη. Έτσι υπάρχει και αυτή η ασκητική αντίληψη μέσα στην Εκκλησία. Μένουμε σε αυτό ότι το σώμα είναι κατώτερο, είναι ντροπή. Οφείλουμε να φτάσουμε στα ανώτερα. Η επαφή με τον Πατέρα είναι μια επαφή ίσως κατά πρόσωπον. Πάλι υπάρχει μια ψηλή με γιώτα αφαίρεση του σώματος, της πράξης, των γεγονότων, της ιστορίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι με τον τρόπο αυτόν, τον ασκητικό, εάν δεν συνδέσουμε τον ευχαριστιακό τρόπο, δηλαδή αν δεν συνδέσουμε το όλον του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος είναι σύνδεσμος, ότι ο άνθρωπος είναι... πορεύεται μέσα στην προσευχή και στη ζωή του και μέσα στην Εκκλησία, πορεύεται σε μια γαμήλια συνάντηση με το Θεό. Πώς το λέει εκεί ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, λέει, η προσευχή κατά την ποιότητά της είναι ένωσης με το Θεό, είναι συνουσία Θεού, λέει ο Άγιος Κλίμακος. Κατά την ενέργειά της είναι σύστασης του κόσμου, φοβερές εκφράσεις. Η προσευχή είναι σύστασης του κόσμου και διατήρησης, λέει παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο κόσμος, το σώμα. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης μας λέει ότι οι άγγελοι, λέει, επιζητούν παρακύψε εις τα μυστήρια. Και αυτό το οποίο στη ουσία σκύβουν να δουν και επιθυμούν να δουν είναι το σώμα, το οποίο δεν έχουν οι ίδιοι. Έχουν οι άγγελοι σώμα, είναι παχύτερο σώμα. Κατά το Δαμασκηνόκητος, λοιπόν, πατέρας. Είναι παχύτερο σώμα. Τι σημαίνει αυτό, πώς θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, πώς θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό, τι σημαίνει παχύτερο σώμα? Ναι, έχουν παχύτερο, εμείς παχύτερο, οι άγγελοι έχουν ένα παχύτερο, δεν είναι άυλοι, λέμε, έχουν, είναι και αυτοί ύλοι, όπως και η ψυχή. Ή αν το πούμε αλλιώς, όπως τον είπατε, είναι λεπτότερη ύλη, λεπτότερη από το σώμα, παχύτερη από το τίποτα. Μάλιστα. Δεν είναι άυλα όντα, ούτε η ψυχή, ούτε η ψυχή, ναι, πάντι άυλος ο Θεός, ο οποίος εσαρκώθη. Μόνο ο Θεός είναι πάντι άυλος, είναι άκτιστος. Η πραγματικότητα ο Θεός δεν είναι ούτε ύλη ούτε μη ύλη. Δεν είναι το φοβερό. Είναι ούτε ύλη ούτε μη ύλη. Ο Θεός είναι άκτιστος. Λοιπόν, πάντως, εάν μείνουμε μόνο σε αυτή την ασκητική θεώρηση, επειδή ακριβώς μας δίνει πτώσεις, κόπο, αποτυχία, το σώμα είναι κάτι κατώτερο. Το σώμα είναι κάτι κατώτερο. Υπάρχει μια τέτοια αντίληψη πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία. Απλώς αυτό το πράγμα πρέπει να συμπληρωθεί. Πρέπει να συμπληρωθεί, γιατί ο άνθρωπος ανεβαίνει με τα πάσης της κτήσεως ή να το της εικόνος απεικριβωμένον ή. Ποια είναι η εικόνα? Είναι η εικόνα του Θεού μέσα στα όντα. Γιατί είναι η εικόνα του Θεού μέσα στα όντα? Κάθε όν έχει τον λόγο του. Και ο λόγος είναι εικονιστικός του Θεού. Δηλαδή ο Θεός έχει βάλει την εικόνα μέσα στα όντα. Έχει βάλει την δική του εικόνα μέσα στα όντα, η οποία εικόνα πορεύεται προς το καθομοίωση. Το ρόλο αυτό τον παίζει ο άνθρωπος, ο οποίος γίνεται κοινωνητικός πάσης κτήσεως, όπως λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος. Κοινωνητικός πάσης κτήσεως. Λοιπόν, με όλους τους λόγους των όντων, ο Θεός πορεύεται προς τον λόγο των όντων, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο σαρκώθηκε για μας. Και
ουσία μιμείται αυτή την κίνηση του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, όπως το λέει και ο Μέγας Αθανάσιος, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και έγινε τόσο πλην αμαρτίας άνθρωπος, όσο και ο άνθρωπος θα γίνει Θεός, εκτός από το κατ' ουσίαν, θα γίνει κατά χάριν Θεός. Γιατί λοιπόν ο Θεός δεν αφήνει έξω την κτήση του. Ή, όπως αλλού λέγεται, είναι, έχει η κτήση και ο Θεός έχει το αμεταμέλητο των χαρισμάτων. Ο Θεός δεν μεταμελείται για τα χαρίσματα. Και χαρίσματα κατ' εξοχήν του Θεού είναι τα όντα. Αυτές για κάποιους δημιουργικές προτάσεις υπαρκτικής όμως, υπαρκτικού τρόπου που είναι τα όντα. Δηλαδή είναι προτάσεις του λογικές. Λόγοι είναι οι αιτίες, τα σχέδια των όντων, που είναι οι υφημένοι θεότες, όπως λέει επίσης ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα είναι σκηνικό της προσευχής. Μια άλλη φοβερή εικόνα, σκηνικό της προσευχής, και πώς όλο το πράγμα δεν μπορεί να τα αφήσουμε απ' έξω. Δηλαδή είναι γεγονότα, συμβάντα μιας διαρκούς μεταβολής. Όπως ο άστος διαρκώς πορεύεται και διαρκώς μεταλλάζει. Και στο σπίτι μετά έρχεται και τρώει, του δίνει ο πατέρας τα καλά, τα ρούχα, δίνεται, τρώει. Υπάρχει μια διαρκής μεταβολή, παχύνεται κτλ. Είναι η αιμορροούσα η οποία μέσα στο όλο πλήθος ακουμπά το Χριστό και έστει, καταλαβαίνει ότι έστει η ρίση του αίματος αυτής. Το αίμα κατά τον Άγιο Μάξιμο Φερρυππίν, και το αίμα που είναι στη κοινωνία, το αίμα του Χριστού, είναι ο τόπος του νοητού των όντων. Είναι ο τόπος των λόγων των όντων, ενώ το σώμα είναι ο τόπος του αισθητού των όντων. Επομένως το αίμα είναι η γνώση. Επομένως μπορούμε να διαβάσουμε την αιμορροούσα που στέκεται το αίμα της, είναι η γνώση του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου, η οποία πάβει να ρέει. Ρέει στο τίποτα. Γιατί ακολουθεί τα όντα τα οποία δεν μπορεί να τα θεμελιώσει. Συναντά τη μορφή τους μέσα σε μια στιγμή, η οποία αλλάζει διαρκώς. Ή αν πάει να συναντήσει τη δημιουργό του αιτία, αφήνει τα όντα και λέει θα πάμε μόνο στη δημιουργό αιτία. Έτσι, αποσαρκώνει τη δημιουργία. Και αυτό το πράγμα έχει, αν θέλετε, και ένα τεράστιο εγωισμό. Ο Πλάτωνας, ο Πλωτίνος, οι αρχαίοι, βλέπετε, στην ουσία έχουν ένα τεράστιο εγωισμό. Απολαμβάνουν το Θεό μόνοι τους, αφήνουν τα πάντα. Το κακό σώμα που είναι φυλακή, τα άλλα όντα, και φεύγουν, θα έλεγα σαν μωρές παρθένες, να συναντήσουν την υπέρτατη αιτία. Κοιτάξτε πόσο εγωισμό έχει αυτό. Ο εγωισμός να απολαμβάνω τον Χριστό μου. Ενώ ακριβώς στον ησυχαστικό δρόμο και στον λειτουργικό και στον προσωπικό ησυχαστικό δρόμο λυτρωνόμαστε από τη λεγόμενη θεοεγκατάληψη, Φερρυππίν, που λέει ο Σοφρόνιος στο Έσεξ. Λυτρωνόμαστε από τι, από τον εγωισμό, από το εντός εισαγωγικών να απολαμβάνω εγώ μόνο για τον εαυτό μου τη χάρη. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά, τα οποία τα παθαίνουν όλοι και οι Άγιοι ακόμη. Και δεχόμαστε. Και η χάρη παιδαγωγικά έρχεται όποτε θέλει. Και εμείς δεχόμαστε τον πόνο ως τρόπο λύτρωσης, ενώ θέλετε να πείτε οι αρχαίοι, ο Πλωτίνος, ο Πλάτωνας, όλοι αυτοί που είπατε ότι είχαν μια τεμπελιά απέναντι σε αυτό και έναν εγωισμό, δεν αποδέχτηκαν τον πόνο. Εμείς ναι, αποδεχόμαστε ναι. τον πόνο. Ακριβώς, δεχόμαστε τον πόνο. Και εδώ είναι πολύ σπουδαίο θέμα αυτό. Βλέπετε, γι' αυτό θα μιλήσουμε 10 ώρες για αυτά τα θέματα και προσπαθώ να είμαι τόσο πυκνός. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Ξέρετε, ο πόνος, όπως και ο κόπος, όπως και ο φόβος, που είναι πάντα έναντι του θανάτου όλα αυτά, γιατί ο κόπος με φθείρει και με λυπεί. Λύπη και ο φόβος, λύπη και ο κόπος, είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με το θάνατο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ξέρετε, μόλις 3ο αιώνα, 2ο και 1ο, και μετά ευθύς οι Αλεξανδρινοί χώροι, 1ο αιώνα, 2ο και 3ο μετά, αρχίζουν να βάζουν αυτές τις γραμμές του πόνου στα προτρέτα τους. Είναι μια εποχή που μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας. Είναι πολύ σημαντικό. Αρχίζουν να βάζουν τον κόπο, αλλά κοιτάξτε πάλι τι γίνεται. Όλο αυτό, το περισσότερο που μπορεί να φτάσει, οπτικά, καλλιτεχνικά, εικαστικά, ας πούμε είναι τα πορτρέτα, τα ελληνιστικά, και είναι και το Φαγιούμ. Τα πορτρέτα του Φαγιούμ που βρεθήκαν στην περιοχή εκεί, μια πόλη της Αιγύπτου, που κατοικούνταν από Έλληνες, από Σύρους κτλ. Και τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε στην ουσία πάλι η προσπάθεια, προσπαθεί να πλάσουμε το άτομο με μορφή, προσπαθεί ο αρχαίος κόσμος να συλλάβει το άτομο. Γι' αυτό το λόγο βάζει τον πόνο και τον κόπο, το οποίο εξατομικεύει την προσπάθεια της ζωής μας,
βάζουμε τον ατομικό μας μόχθο. Έτσι το πορτρέτο γίνεται λίγο πιο ατομικό, αυτό είναι αλήθεια, αλλά απ' την άλλη έχει μια λύπη το πορτρέτο φαγιού μου. Έχει μια αγωνία, κινείται στη ζώνη του ψυχικού, όπως και όλοι οι μελετητές, αρκετοί μελετητές ευφυής έχουν αντιληφθεί. Γιατί? Γιατί έχει το παράπονο αυτό της αιωνιότητας, το που θα πάω, το που θα φτάσω. Είναι ο φόβος του θανάτου και μια αναμονή αιωνιότητας. Το πορτρέτο φαγιού μου κυριολεκτικά είναι ο κρίκος αυτός, θα μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κινείται στη ζώνη του ψυχικού πάλι όμως. Το σώμα δεν υπάρχει. Εντάξει, τα ρηχεύουν το σώμα, ως γνωστό να πούμε αυτό, τα ρηχεύουν το σώμα οι Αιγύπτιοι, μια συνήθεια που πλέον γίνεται κοινή λίγο στα ελληνιστικά χρόνια. Και στη μούμια, αντί για κεφάλι, το οποίο κρύβεται από κάτω, στα υφάσματα τυλιγμένο, για κεφάλι βάζουν το πορτρέτο. Το πορτρέτο αυτό λοιπόν, για να σταθεροποιηθεί πάλι ως αιωνιότητα, για να λάβει το όνομα, το οποίο δεν έχει πολλές φορές. Ενώ η εικόνα μας έχει όνομα και έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι αρκετά ατομικό, αλλά πάλι σαν μάσκα, με μάτια διασταλμένα που κοιτάζουν με μια λύπη χωρίς να κοιτάζουν. Υπάρχει μια κόρη μέσα, μια στάλα φωτός μέσα στην κόρη που βάζει ο ζωγράφος και στην ουσία λέει αυτό το πράγμα, μπορεί να το αισθανθεί κανείς σαν ένα καντήλι, σαν κάτι που τρεμοσβήνει. Δεν είναι απόλυτη μίμηση, δεν είναι ας πούμε το ρεαλιστικό πορτρέτο του Χολμπάιν ή του Έγκρ του 19ου αιώνα, είναι κάτι άλλο. Είναι μια κατασκευή κι αυτό, μια μάσκα. Και του Χολμπάιν και του Έγκρ δεν σημαίνει ότι τι έχουν και εκείνα. Εκείνα πήγαν πιο πολύ στον νατουραλισμό για να πιάσουν το άτομο. Και πάλι από εκεί φεύγει η ουσία. Εντάξει, είναι πολλά θέματα που βάζουμε. Ας πούμε, ο Χέγκελ και ο Έρβιν Πανόφσκι θα μας πούνε, 18ο και 20ο αιώνα αντίστοιχα, και 19ο, Χέγκελ, θα μας πούνε τι, ότι το πορτρέτο γεννιέται, λέει, από μια προσπάθεια τομής του ατομικού με το καθολικό. Και στην ουσία λένε το πορτρέτο γεννιέται στην αναγέννηση, δηλαδή η απεικόνηση, γιατί εκεί εκοσμικεύεται το θείο και θεοποιείται το κοσμικό. Έτσι βλέπετε, κάνουν κάτι αυθαίρετο και αυτοί για να προσπαθήσουν να κάνουν ένα πορτρέτο. Εκοσμικεύεται το θείο. Δεν είναι ο δικός μας δρόμος βέβαια, δεν είναι ο δρόμος που ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ο άνθρωπος γίνεται υπό προϋποθέσεις Θεός, έτσι, μέσα στην προσευχή. Διότι για μας το πρόσωπο περιέχει τους πάντες. Είναι όπως λέμε κοινωνητικό πάσης κτήσεως. Γι' αυτό και στην βυζαντινή εικόνα, στην πραγματικότητα, πρέπει να φανεί και στον φόντο, και σε αυτό το πράγμα έχω πάρα πολύ προσωπικά δουλέψει, αλλά και στη μορφή, ότι η μορφή είναι διαρκώς χριστοειδής, αλλά και ανοιχτή στην σύμπασα κτήση. Δεν είναι ατομική, αλλά είναι ατομική. Είναι προσωπική. Γι' αυτό λέμε παρακάτω σε μια από τις συναντήσεις, θα δείξουμε ότι η αγιογραφία είναι ζωγραφική υποστατική. Δείχνει τις υποστάσεις, το μυστήριο της υποστάσεως. Είναι τεράστια και άλλα θέματα αυτά. Ο πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ μας είπε πάρα πολύ για αυτή την προσευχή, για τον τρόπο δηλαδή που προσλαμβάνουμε μέσα στην προσευχή μας, μέσα στην αγάπη μας, όλους τους αδερφούς, τους πεθαμένους, τους αγέννητους, πάλι δηλαδή όλη την ιστορία. Δηλαδή, ο κάθε ένας άνθρωπος γίνεται μια χριστοειδής προσωπική συνολική ιστορία του παντός κόσμου. Μια συνολική, ατομική, θα τολμήσουμε να πούμε τη λέξη, είναι κακό το άτομο, έτσι, μια υποστατική ιστορία χριστοειδής του παντός κόσμου. Ο καθένας, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, η Βούλα, ο Κυριάκος, αυτοί είναι οι Άγιοι, ο Άγιος Κυριάκος, ο Άγιος Δημήτριος κτλ. Αυτό είναι οι Άγιοι. Δηλαδή, και αυτό είναι η αγιότητα, η ακεραίωση του παντός. Και μάλιστα η προέκταση, η διαρκή δημιουργία, πότε μάλιστα, τώρα, βρίσκονται μέσα στην παροντοποιία της αγάπης του Θεού. Θέλουμε να δείξουμε στα σεμινάρια αυτά στην πραγματικότητα πως ο Θεός, πως η προσευχή γίνεται υλικό για να ποιήσουμε αυτό που λέμε μιμήσεις. Δεν κάνουμε μιμήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα προκατασκευασμένο. Τα πάντα είναι τώρα και ζωντανά μέσα στην αγάπη του Θεού. Τα οποία διαρκώς ξεδιπλώνονται μάλιστα. Διότι ο χρόνος και μέσα στο Θεό δεν υπάρχει μεν, αλλά υπάρχει αυτή η διαρκής πια ενέργεια του Θεού. Η διαρκής ενέργεια του Θεού. Έτσι, ακόμα και αυτό που λέμε παράδοση δεν είναι κάτι
ξέρω που παραδίδεται. Παράδοση δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Παράδοση είναι κάθε συνάντηση, κάθε σύναψη. Συνάντηση είναι πάντα ένα σώμα ενιγματικό μιας υπερφυούς θεανθρωπινότητας, την οποία θεανθρωπινότητα τη συνιστούν οι πολλαπλές και πολλές θεανθρώπινες συναντήσεις των αγιαζομένων ανθρώπων. Γι' αυτό το πράγμα είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό στην πραγματικότητα λέμε ότι όταν η νηπτική εργασία, η νηπτική προσευχή, η νηπτική εργασία και ενέργεια συναντήσει την εκκλησιαστική λειτουργική ενέργεια, σημασία και γεγονότητα, συν το χάρισμά σου που είναι να ζωγραφίζεις, όλα τούτα μπορούν να μας βάλουν μέσα στο μυστήριο της μορφής των Αγίων. Γιατί προηγείται πρώτα η δική μας εν Χριστώ μόρφωσης. Μορφούμενοι εν Χριστώ, συλλαμβάνουμε, έχουμε δική μας μόρφωση, δηλαδή διαμόρφωση, μεταμόρφωση. Έτσι, η διαρκή μας μεταμόρφωση εν Χριστώ συλλαμβάνει τη μεταμόρφωση των Αγίων εν Χριστώ, και αυτό μετατρέπεται σε μεταμόρφωση της ζωγραφικής μας ικανότητας, και η μεταμόρφωση της ζωγραφικής μας, λειτουργικής μας, διακονικής μας ικανότητας μετατρέπεται σε πνευματικό εν Χριστώ δημιούργημα, το τελικό που είναι η εικόνα, που είναι το κτίσμα, που είναι η διακονία του αδελφού. Και όλα τούτα είναι χριστοειδείς εικονοποιητικές γαμήλιες εν Χριστώ συνάψεις. Βλέπετε που οδηγούμαστε. Τελείως διαφορετικό λοιπόν να πάρω και να μιμηθώ την εικόνα ενός Αγίου. Αυτό θα μάθουν όσοι έρθουν, ή γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και να πλησιάσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Λοιπόν, προηγείται η εν Χριστώ δική μου μόρφωσης, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν, που λέει, και έχουμε εντολή να καταντήσουμε πάντες εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος Ιησού Χριστού, και να εκπληρώσουμε την εντολή Άγιοι γίγνεστε, τέλειοι γίγνεστε, φοβερός ο λόγος, έτσι. Το ανθρώπινο πρόσωπο κυριολεκτικά ως βάτος, φλεγόμενος, μητροπαρθενικός θα έλεγα, και τόμος, φλεγόμενος τόπος, το ανθρώπινο πρόσωπο είναι ο τόπος του Θεού, που λέει ο Αββάς Ισαάκ. Εκεί ακριβώς γίνεται πάλι το ανθρώπου με το Θεό, μια διαρκής μεταμόρφωση. Και αυτό είναι ένα πράγμα τελείως διαφορετικό. Το όλον δε έρχεται και ανέρχεται μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Επανέρχεται. Εμείς δίνουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία, τα οποία προσπαθούμε να τα αρμόσουμε όπως μπορούμε, με το δικό μας νευρικό τρόπο, για να θυμηθώ τον πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη, και κατόπιν ο Θεός εκφέρει αυτόν τον λόγο και τα λοιπά. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου που λέμε στη Λειτουργία, ή καλεί ο ιερέας να έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω στα τίμια πρώτη δώρα και τα λοιπά, για τη μεταμόρφωσή τους αυτή. Έτσι φτάνουμε σε άλλες έννοιες. Ποιος είναι ο ποιόν μέσα στο ποιήν μας? Ποιος είναι ο ορόν μέσα στο οράν μας? Ποιος είναι ο δημιουργόν μέσα στο δημιουργήν μας? Γι' αυτό αυτό είναι ανοιχτό πεδίο διαρκώς, σε ένα διαρκές ξετύλιγμα, σε μια διαρκή μεταμόρφωση έως τα έσχατα. Και στα έσχατα δεν υπάρχει μια στάση, και εκεί δεν θα υπάρχει μια στάση. Δεν μπορεί η αγάπη του Θεού να είναι στάσιμη. Βεβαίως ασάλευτος λέγεται και αμέθεκτος η ουσία του Θεού κατά τους πατέρες, και ενεργητική, μεθεκτή και τα λοιπά, επώνυμα και τα, η ενέργεια του Θεού. Αλλά η ενέργεια είναι αχώριστη από την ουσία, πάντα μέσα στο Θεό. Έτσι την πραγματικότητα θα πάψει η δημιουργία και στην ονειότητα. Ένα μεγάλο θέμα που θα τολμήσει ο λόγος μας να πει είναι ποια είναι η δημιουργικότητα της αγάπης του Θεού στην ονειότητα. Τι βιώνουν οι Άγιοι εκ μέρους και τι ο λόγος μπορεί να πει εκ μέρους. Ο λόγος εκ μέρους μπορεί να πει αυτά που η Ιμωροούσα είπε όταν μετά την στήση του αίματος ο Χριστός είπε «Τις με ύψατο, τι σου αψάμενός με», λέει, μέσα στο πλήθος. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να είναι το σκηνικό της ζωής μας. Ο κόσμος που κινείται, οι πάντες τριμώχνουν ένας τον άλλον, και εγώ ακουμπώ το χέρι του Χριστό και εξέρχεται μια δύναμη. Εδώ, αυτό είναι όλο το νηπτικό μυστήριο, το μυστήριο της Εκκλησίας. Και ξαφνικά σταματάει το αίμα, δηλαδή η γνώση μου πάβει να χάνεται και να ρέει. Έρχεται μέσα. Και στην πραγματικότητα η γυναίκα αυτή έχει λάβει και όλη τη μεταμόρφωση. Και ο άστος Υιός ήδη ελθώνησε αυτόν, έχει λάβει όλη τη μεταμόρφωση. Ποια είναι αυτή η μεταμόρφωση? Είναι η μεταμόρφωση της, του βαπτίσματος. Η χάριση πλήρης που έχει δοθεί τότε. Αλλά κάτι μου λέει ότι αυτό το περισσόν, μας λέει ο Χριστός,
θα μας έκανε να μιλήσουμε κάποτε για ένα περισσόν είναι. Γιατί μας είπε και αυτό το ενιγματικό, ότι ο αυτός που πιστεύει, έτσι, θα κάνει μείζωνα τούτων των έργων. Και αυτός που πιστεύει θα γίνει πηγή ύδατος αλουμένου η ζωή αιώνια. Μιλάει λοιπόν για το Άγιο Πνεύμα, για τον Παράκλητο, και όλα τούτα αφορούν τη δημιουργία μας. Βλέπετε, όπως το νερό είναι η πηγή, η βάση της ζωής μας, η ζωή μας είναι το νερό. Λοιπόν, έτσι και ο Θεός παραλληλίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί η ζωή στα έσχατα θα είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα πάψει να δημιουργεί μέσα στην αγάπη αυτή του Θεού. Η Χριστοίδια θα προχωρήσει επάπειρον. Το άπειρον δεν είναι μια διάρκεια. Μπορεί να είναι και κάτι στιγμιαίο, ακαριαίο, όπως λέει ο Σοφρόνιος. Είναι μια άλλη διάσταση. Είναι εκτός αυτών. Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης λέει ότι δια το υπερίνε, καλύτερη έννοια να πλησιάσουμε το Θεό είναι να τον πούμε μη είναι. Δια το υπερίνε αυτού, καλύτερο υπήν λέει, μίζουν υπήν, μη είναι τον Θεό. Καμία έννοια δεν μπορεί να πλησιάσει αυτό. Αλλά αυτό το μυστήριο της αγάπης, και αυτό το μυστήριο, γιατί το ζήτημά μας θέτει και το τι είναι θεολογία, φερειπίν. Και ακούμε πολλά τελευταία το τι είναι θεολογία, και τι είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι Χριστό, είναι, θα έλεγε κανείς, ο τρόπος, ο διαφορετικός τρόπος της δημιουργικής αγάπης του Θεού, θεολογία. Είναι το μυστήριο της γαμήλιας Χριστοίδιας ενενιακά στο Αγίο του Παντός. Δεν είναι μόνο λέξεις η θεολογία. Έτσι, είναι ένα μυστήριο δημιουργίας ενενιακά στο εν Χριστώ μετά πάση της κτήσεως. Βλέπετε ότι και οι λέξεις τρελαίνονται, δεν μπορούν να πούν ακριβώς αυτό. Οι λέξεις πρέπει να γυρίσουν μπρος πίσω, όπως είπε ο Μπέκετ. Πρέπει να μιλήσουμε, λέει, όπως είπε ο Μπέκετ, να βγάλουμε όπως ένα ρούχο το γυρίζουμε τον μπρος του πίσω για να μιλήσουμε. Έως ότου λέει πάλι ο ίδιος αποτυχαίνει και περιμένει και αυτό, νιώθει το μυστήριο της αποτυχίας, έως ότου λέει με πούν οι ίδιες οι λέξεις. Οι λέξεις, λέει, με λένε πιο πολύ. Και θα λέγα εγώ ότι οι εικόνες μας εικονίζουν. Εγώ προσωπικά κάποτε σε ένα μοναστήρι εδώ στο Πήλιο, στον Άγιο Λαβρέντιο, αντιλήφθηκα ότι πιο πολλοί εικόνες με κοιτάζουν παρά τις κοιτάζω. Δηλαδή κατάλαβα ότι δεν μπορεί μάλλον η ματιά μου να τρυπήσει αυτόν τον κόσμο των εικόνων, αλλά μάλλον ότι οι εικόνες έρχονται σε μένα. Ήμουν σε μια δεινή κατάσταση και κατάλαβα ότι η ζωή μου θα έχει να κάνει πάρα πολύ με το μυστήριο της εικόνας. Το μυστήριο της εικόνας είναι φοβερό. Έτσι, ο Υιός είναι εικόν και απάγγεσμα του Πατρός. Το κέντρο της θεολογίας είναι η εικόνα. Από τις λέξεις, κύριε Λουδοβίκο, είναι πιο κατανοητή η εικόνα, γιατί μιλήσατε για τις λέξεις, για τα μυστήρια που δεν μπορούμε να εννοήσουμε. Η τέχνη μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι, η τέχνη στην πραγματικότητα είναι ένας άλλος γαμήλιος τρόπος της ζωής μας. Δηλαδή, κυριολεκτικά, αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, και θα τολμούσα να πω και αυτά που έχουν παιδιά και αυτά που δεν έχουν παιδιά, συμβαίνει επίσης με την τέχνη. Ας αφήσουμε τον Πικάσο που έλεγε ότι τα σπουδαία έργα τέχνης γίνονται με τις υπηρέτριες, είχε πει ο πονηρός Πικάσο. Είναι γνωστό αυτό. Τι εννοούσε με αυτό, έτσι. Εννοούσε ότι γίνεται τότε που δεν κατανοούμε τα σπουδαία πράγματα, τότε που δεν κατανοούμε πράγματι. Δηλαδή είναι μια επιστροφή πικασική στο μηδέν αυτό, στο άνευ μου δίνεστε ποιήν ουδέν. Γυρίζουμε σε αυτό για να μιλήσουμε πάλι για την τέχνη. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Εάν μείνουμε μόνο σε αυτό χωρίς να λάβουμε πείρα της χάριτος, μένουμε μόνο σε αυτό το μηδέν που είναι αυτό το βύθισμα του Πέτρου στα νερά της ιστορίας. Ξέρετε, ο Πέτρος ενώ περπατάει, συνειδητοποιεί ότι περπατάει στα νερά και βυθίζεται. Δηλαδή είναι ο καλός Θεός τον αφήνει να βυθιστεί όπως και όλους μας. Μόλις συνειδητοποιήσουμε τι λέμε ή τι κάνουμε, καταλάβετε, αυτό μας το έχει πει και ο Πλωτίνος, έχουμε μια μετάβαση από αυτό που κάνουμε στο πώς το κάνω. Αυτή η μετάβαση μας μπλοκάρει. Αυτή ήταν και η δική μας η αρχή. Εσείς κατανοείτε τώρα, η δική μας η αρχή και η προσωπική μου ήταν αυτή. Μάλιστα. Το πώς τώρα κάτι λέγεται. Γι' αυτό στην πραγματικότητα και εγώ αγαπώ πάρα πολύ να μιλώ με κόσμο και να ακουμπώ το πρόσωπο του άλλου. Γιατί δύναμη και περιεχόμενο των λόγων μου είναι ο άλλος. Έχω γνωρίσει προσωπικά τον Πεντζίκη, θα τα πούμε κι άλλοτε αυτά, ο οποίος έλεγε δεν έχω πρόσωπο, το πρόσωπό μου αποδίδουν οι συμπτώσεις. Και με καταφύλισε όταν με βρήκε, ήταν μεγάλη μου τιμή αυτή με τον Πεντζίκη, με αγκάλιασε. Πράγματι έχω αυτή την ομοιότητα. Γιατί πράγματι αυτός που αγαπάει γίνεται δοχείο, δοχείο του άλλου. Αν πάμε τώρα στο Λακάν, να σας πούμε ότι ακριβώς μας λέει, τι μας λέει ο Λακάν, ότι η επιθυμία μου είναι η επιθυμία του άλλου, ενεργοποιείται ως επιθυμία του άλλου. Και η επιθυμία του άλλου ενεργοποιείται ως επιθυμία δική μου. Βλέπετε αυτό το μέσα έξω των σωμάτων που η εποχή μας
και με το διαδίκτυο μας δείχνει, αυτές οι πολλαπλές selfie δείχνουν αυτό το μυστήριο και τη λαχτάρα. Ζωή είναι να πάω στον τόπο του άλλου. Ο Ντεριντά απ' την άλλη μας λέει, τι είναι ποίηση? Η ποίηση είναι να μάθω τα λόγια του άλλου από στήθους. Από στήθους που λέμε η αποστήθηση, αλλά είναι και από το στήθος, από την καρδιά μου. Από την καρδιά, ναι. Να μάθω τα λόγια του άλλου από την καρδιά μου. Ο Πάουντ και ο Έλιοντ κάνοντας ποίηματα, τι κάνουν? Κάνουν κολλάζ. Μα πάλι δεν μπορούν να βρουν το όλον αυτού, το όλον αυτού τον άνθρωπο, τον μεταμορφωμένο εν Χριστό. Κλείνοντας, θα πούμε ότι έχουμε δύο ήγους στην παραβολή του Ασώτου. Έχουμε τον Άσωτο, ο οποίος αποτυχαίνει, αλλά αποτυχαίνοντας πετυχαίνει, γιατί φτάνει στο μηδέν αυτό και στο μηδέν εκείνο καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός αγαπά το μηδέν επειδή ακριβώς δεν εκβάλλει σε κάτι, γιατί αγαπά το ασήμαντο και εκεί λειτουργεί. Και έχουμε και τον πρεσβύτερο ιό, ο οποίος δεν έχει καταλάβει τίποτα από το μεγαλείο του Θεού. Υπάρχει εν δυνάμει ένας τρίτος ιός, που ο Θεός δεν μας τον λέει, και ευτυχώς. Και αυτό κάτι σημαίνει για την αγάπη του Θεού, αλλά και για τη δημιουργία μας. Ένας τρίτος ιός θα σήμαινε ότι φεύγει στη χώρα μακράν και φεύγει πιο μακριά ακόμα. Δεν επιστρέφει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό αφορά την τιμωρία, τον άδη, την κόλαση. Ας βάλουμε ένα ερωτηματικό. Ο Θεός όμως δεν μας το δίνει ενιγματικά, ενώ η Εκκλησία παραδέχεται κόλαση και άδη, δεν μας δείχνει έναν τέτοιον άσωτο. Βέβαια υπάρχει μια εμπλοκή στον πρεσβύτερο. Η ευχή και το τέλος όλων αυτών και αυτής της κουβέντας που κάναμε, ποια θα ήταν? Θα ήταν ακριβώς να είμαστε αυτή η μερίδα όπου από αυτό το δημιουργικό μηδέν της πληγής μας και της προσπάθειάς μας, να κατευθυνθούμε προς αυτόν, για να θυμηθούμε και τον γέροντά μας τον Παΐσιο, που βάζει ακριβώς την μονάδα να γίνει το άριστο 10, όπως έλεγε έτσι ο πατήρ Παΐσιος. Ακριβώς. Για να κατευθυνθούμε στην αγάπη του Θεού, στην οποία τίποτα δεν περισσεύει, ακριβώς επειδή όλα περισσεύουν και αυγατίζουν και πολλαπλασιάζονται ενικός, ενωτριαδικός και πολυτρόπος. Να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε, και όσοι μπορούν θα έρθουν να σας δουν και από κοντά σε αυτό το σεμινάριο. Να είστε πάντα καλά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε, φίλοι μας, με τον κύριο Κώστα Λουδοβίκο, γεννημένο στο Βόλο, εικαστικό, εικονογράφο και συγγραφέα, με σπουδές και μάστερ στις καλές τέχνες από την École Nationale Supérieure des Beaux-Arts της Λιόν στη Γαλλία. Είναι επίσης πτυχιούχος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Φυτεύει σε εργαστήρια εικονογραφίας του Αγίου Όρους και παρακολουθεί επί μια διετία μαθήματα ιστορίας τέχνης με τον καθηγητή τεχνοϊστορικό και ακαδημαϊκό Χρύσανθο Χρήστου. Δημιουργεί και εκθέτει εικαστικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε διεθνείς Biennale και Art Fair στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά αλλά και στην Κίνα. Επίσης δημοσιεύει βιβλία θεολογίας και εικόνων, όσο και θεωρίας της τέχνης. Έχει βραβευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ υπάρχουν δημοσιεύσεις και αναφορές για το καλλιτεχνικό του έργο σε διεθνή περιοδικά και βιβλία τέχνης στην Ευρώπη, στην Αμερική, τη Ρωσία και την Ιαπωνία. Και άλλα πολλά. Όσοι θέλετε όμως να τον γνωρίσετε από κοντά και να ακούσετε για το μυστήριο της μορφής, μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό το σεμινάριο. Με συνολικό κόστος συμμετοχής για παρακολούθηση όλου του κύκλου 70 ευρώ. Για μεμονωμένη συνάντηση 20 ευρώ. Το διοργανώνουν οι εκδόσεις Πλό, χώρος διεξαγωγής βιβλιοπωλείων Πλό, Χαριλάου Τρικούπη 6 ως 10 και εμπορικό κέντρο Άτριουμ. Μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες στο info@enploeditions.gr. Εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, ο χρόνος μας πέρασε. Να θυμηθούμε το βιβλίο «Πρόταση για σήμερα». Η Μερσίνη Βιγκοπούλου, διακεκριμένη από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σύνολο του έργου της, έγραψε για τα παιδιά και εφήβους το βιβλίο με τίτλο «Κάποτε στη Μακεδονία». Το έργο τιμήθηκε το 2007 με το πρώτο βραβείο πεζού λόγου της Ένωσης Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος σε καλέσθητη έκδοση με εικόνες της Αγγελικής Δελεχά. Σας αποχαιρετούμε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
Ελλάδος, μία. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.